Το Παρίσι, πανέκαθεν ήθελε πόλεμο με Ρωσία, ίδρυσε νέα στρατιωτική διοίκηση για τον συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Πρόκειται για την κόμμαντα μου, το Ευρώπη. Έδρα, η πόλη Λίλ. Βλέπουμε γαλλική στρατιωτική ακαδημία. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού τη Γαλλία έχει επιταχύνει τι προσπάθειέ του για τη μεταρρύθμιση τη δομή των δυναμεών του, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο μεταβαλλόμενο στρατιωτικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Τι μα κρύβουν, τι γνωρίζουν. Αυτή η στρατιωτική δίκη θα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των ενεργειών των Γαλλικών Χερσαίων Δυνάμεων και των συμμαχιών του ΝΑΤΟ σε περίπτωση πιθανών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή περιοχή, συμπεριλαμβανομένη τη αλλεπίδραση με αεροπορία και άλλε δυνάμει. Κύριο Καθήκον: Επιχειρησιακό σχεδιασμό διαχείριση κοινών επιχειρήσεων με στόχο την προστασία συμφερόντων Γαλλία και των συμμάχων στην Ευρώπη. Άρα τι άλλο μας λένε, παίρνουν μέτρα για μια πιθανή πολεμική αναμέτρηση μεταξύ ΝΑΤΟ Ρωσίας. Έχω ξεχωριστό ρεπορτάζ πριν λίγο καιρό για το νέο βαλιστικό πύραυλο που έχει αναπτύξει η Ουκρανία, που ως 750 χιλιόμετρα έχει βελινικές, Κίεβο, Μόσχα δηλαδή. Και ποιος υπολογίζει τώρα τους εκατοντάδες χιλιάδες. Νέα παιδιά στρατιώτες που έφυγαν. Ο Ζελένσκι θέλει να χτυπήσει στα βάθη της Ρωσίας. Απάντες το γνωρίζουν. Θέλει να προκαλέσει πόλεμο Μόσχας Ευρώπης. Αυτές τις εντολές έχει ήδη λάβει από τους Βορειοάτλαντες θείους του. Το πρόγραμμα τώρα λένε με τα χαρακτηριστικά του νέου βαλιστικού πυράβλου παραμένει άγνωστο. Εγώ όμως έχω πει αρκετά. Ζελένσκι άλλωστε μίλησε και για βαλιστικό πύραυλο, πύραυλο ντρόν, παλιανίτσια, ονομαζόμενο. Βέβαια μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβάνομένων και θαλασσίων ντρόνς που αναπτύσσει με τεπιμελίες μεγίστης η Ουκρανία για να διαφύγει της εξάρτησης. Il giornale il messaggero επικαλούμε οι διπλωματικές πηγές, τονίζει ότι η κυβέρνηση Ρώμης θέλει να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια. Μιλά για σχέδιο ειρήνης, όχι σχέδιο νίκης του Ζαλένσκι. Τους χρειάζονται ίσως και 50 ταξιαρχίες να τα βάλουν με τη Ρωσία. Άλλωστε, 85 χώρες εμπλέκονται στις μάχες Ουκρανία-Ρωσία. Δεν το ξεχνάμε ότι είμαστε και στη μαύρη λίστα της Ρωσίας ως Ελλάδα. Και αναλυθεύει και αυτό πως η Ουκρανία προετοιμάζεται για επιχείρηση απόβασης μεγάλης κλίμακας στην Κρυμαία. Αυτό δεν θέλω να το σκέπτομαι διόλου. Για κρυμμένες συντήσεις, αγγερή και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.